Θεοδόσεις πάνω, πάνω... Ένα μέσα. Είχαμε... Καλή σας ημέρα. Καλή θα μέρα. δώσουμε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Ακριβώς. Ρε εσύ, πολύ σημαντική. οι τύποι αυτοί, ε, όχι εμπόριο έκαναν, ε, είχαν στήσει η επιχείρηση τεραστίων διαστάσεων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί οι άνθρωποι για τη λειτουργία μια εγκληματική οργάνωση. Και εδώ βλέπουμε και το τι είχε. Τι είχε ο άνθρωπο αυτό που συνελήφθη από του αστυνομικού τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αθηνών, Μάλιστα. μετά από πληροφορίε. Στο κέντρο τη Αθήνα συνελήφθη. Πάνω από 6.000 πακέτα σύνδεση, τα οποία είναι όλα φαντάσματα. Τα λεγόμενα πακιστανικά τι τηλέφωνα. Τι σημαίνει φαντάσματα. Θα εξηγήσω αμέσω. Πακιστανικό τηλέφωνο. τα οποία συνδέονται και με το επόμενο μα θέμα, η αλήθεια Βεβαίως είναι Βεβαίω και συνδέονται αλήμονο γιατί όλοι όσοι δουλεύουν μέσα στην ε, νύχτα ή έχουν επιλέξει να μην δουλεύουν με το φως της μέρας όπως ε, εμείς με τέτοια κινητά δουλεύουμε. Τα εκμεταλλεύονται. Ε, τα δικά μας τα κινητά είναι ιδιαίτερα. Το φάντασμα λοιπόν τι κάνει το, το φάντασμα λοιπόν τι κάνει. Είναι στο όνομα του Αλή Χουσεϊν από το Αφγανιστάν. Μάλιστα. Μάλιστα. Με ε, μόνιμος ε, κάτοικος Κανταχάρ ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Το αυγό και κούρευτο που λέγαμε παλιά στο στρατό. Το δηλαδή δηλαδή κάνει τη δουλειά σου. Κάνει τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου και τρέχει ο Αλή Κανταχάρ. Γεια σα. Ακριβώ. Κανεί δεν ξέρει ότι το κινητό αυτό το έχει στα χέρια του ο Θεοδόση πάνω, α ο οποίο είναι παράνομο και κάνει παράνομε δουλειέ. Λειτουργεί λοιπόν εκ του ασφαλού για τι δουλειέ. Και είχε 6.000 τρέσσερα. 6.000 πακέτα σύνδεσης. Πακέτα σύνδεση. Και πόσες καρτούλες έχετε. Όλα σύνδεσης. φαντάσματα. Και πάνω από 2.000 κάρτε παρακαλώ πολύ. Ανανέωση χρόνου ομιλία. Mm. Πάλι φάντασμα. <στολί> το τελείωσαν οι μονάδες. <στολί> Λέχι, 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 δεύτε, Ναι, πρέπει βέβαια, να. Πρέπει να συντηρήσουμε ναι, το σύστημα. Αυτέ οι δουλειέ, ξέρετε, δεν είναι αυτό. Θα πάω μία παρατέταρτο ή θα πάω δύο και τέταρτο. Όπω τύχει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχει το κινητό στην τσέπη για άμεση απασχόληση. Κατευθείαν να κάνει τη δουλειά. Ένα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Υποθέτω ότι δεν είναι μόνο του. Προφανώ και δεν είναι μόνο του, διότι τώρα ανοίγουν Άνοιξε οι έρευνε. Άνοιξε το δρόμο, Και ανοίγουν οι έρευνε σε δύο, δύο τομεί. Πρώτον, πού τα βρήκε. Πώ θα προμηθεύτηκε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ε, βρήκε στον άνθρωπο που τα είχε, όχι όμω την πηγή από τα οποία τα δεν προμηθεύτηκε. Δεν μιλάμε για δύο-πέντε συσκευέ, κάρτε σύνδεση. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για κύκλωμα, Ακριβώ. Και όταν έχει και 9.000 ευρώ στην κατοχή του σε μετρητά, τότε καταλαβαίνει ότι η δουλειά. η δουλειά έχει απλώσει. Έχει απλώσει πάρα πολύ. Ο δεύτερο τομέα, βέβαια, που είναι και ο πιο σημαντικό, όπω μου έλεγε μια συγκεκριμένη πηγή με γνώση των ερευνών, είναι να βρουν. Πού τα έδινε. Εκεί λοιπόν έχουν ένα σύμμαχο οι αστυνομικοί. Ποιο σύμμαχο. Φαντάζομαι ότι έκοβε αποδείξει, κρατούσε τα ονόματα των <χ> πελατών, <χ> υπήρχε πελατολόγιο. Ε, Εσεί του Όλα οικονομικού ρεπορτάζ αυτό έχετε συνηθίσει, Όχι, δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Δεν έκανε την ελεναλάχιστη εμπασκευή. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Αυτό που κάνουν όλοι οι αστυνομικοι ποιο συμμαχο φανταζομαι οτι εκοβε αποδειξει κρατουσε τα ονοματα των πελατων υπηρχε πελατολογιο εσει του οικονομικου ρεπορταζ αυτο εχετε συνηθισει οχι δεν εκανε τιποτα τετοιο δεν εκανε την ελεναλαχιστη ακριβω ακριβω δεν εκανε τιποτα τετοιο αυτο που κανουν ολοι οι κανονικοι όχι, όχι, δεν είχε τέτοια, εξού και τα μετρητά. Η θα πληρώνονταν με κάρτα. Μέσα πληρωμέ και θα βαλιασμός... πήγαινε στην Αδά στον Πιτσιλί. Ακριβώ έτσι. Γι' αυτό ο άνθρωπο λοιπόν λειτουργούσε με, με μετρητά. Ο δεύτερο τομέα είναι ο πιο σημαντικό και το ολοκληρώνω. Γιατί Εκεί θα δούνε πού τα έδινε. Και εκεί mm. έχουν ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο, είναι το κινητό του. Το οποίο κινητό του είναι στο όνομά του. Με κανονικό συμβόλαιο. Να κελαϊδάει αυτό, να και ο, ο άνθρωπο αυτό. Όμω, δύο τέτοια κινητά φαντάσματα έδωσαν φω στι έρευνε για την δολοφονία του τοπογράφου. Βοηθούν τι αρχέ τώρα. Ακριβώ. Και φαίνεται ότι αυτά τα δύο τα κινητά. Τα επιχειρησιακά, όπω τα ονομάζουν οι αστυνομικοί, τα οποία βρέθηκαν κρυμμένα σε ψευδοροφή στο σπίτι που διέμενε με τη σύντροφό του, στο ψυχικό, ο εκτελεστή του 54χρονου τοπογράφου, στο νέο ε, ψυχικό. Και αυτά τα κινητά. Παντάσματα είναι. Πακιστανικά είναι θα αυτά που λένε και αυτά αργά. Υγρή. Μιλάνε ήδη σιγά σιγά γιατί, όπω έχει αποκαλύψει πρώτο ο Σκάι στο κεντρικό του Δελτίο, πριν μερικέ εβδομάδε είχε βρεθεί ένα, μια φωτογραφία του τοπογράφου. Όπω είχαμε αποκαλύψει στι πρωινέ εκπομπέ του Σκάι, έχουν βρεθεί και μηνύματα διαδικτυακά όλα. Δεν έχει καμία φυσική συνομιλία. Δηλαδή, από κανονική σύνδεση, όπω mm -hmm. μιλούμε όλοι οι υπόλοιποι, όλα είναι διαδικτυακά. Αλλά τι δεν έχει καταλάβει μάλλον ο άνθρωπο αυτό. Ότι τα εργαστήρια τη ελληνική αστυνομία έχουν τη δυνατότητα. Και ήδη βλέπουν γιατί κλιμάκιο του τμήματο ανθρωποκτονιών στην Μήκονο πραγματοποιεί στοχευμένε έρευνε, γιατί έχουν κάποια στίγματα που, δεί, που δείχνουν κάποιε συγκεκριμένε γειτονιέ στην Μήκονο. Και εκεί θα δουν ποιοι μένουν για να νομίζω νομίζω αρχίσουν νομίζω νομίζω να ερευνούνται σιγά-σιγά. θα έχουμε εξελίξει και στα δύο Μέσα μέτρα. στον Αύγουστο να είστε σίγουροι. Γι' αυτό και εδώ θα, θα είμαστε και θα τα πούμε. Και ποιο έδωσε την εντολή για τη δολοφονία, γιατί αυτό το Ακριβώ τον φυσικό αυτούργο τον έχουν οι αρχέ. Τώρα πια Εναι, ανα, ε, περιμένουμε να δούμε ποιο ήταν αυτό που έδωσε την εντολή αλλά και τα χρήματα. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε θα μα πάνω.